Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας, πώς είστε? Πώς να είμαι, έχω αγωνία για το μάτς το αυριανό. Μιλούσαμε πριν από λίγο με τον πρώην προπονητή του Βόλου και μέλος του team της Βασιλείας τώρα, τον κύριο Αμπασκάλ. Μας έβγαλε μια ακτινογραφία την Μαρσέη, γιατί την αντιμετώπισαν κιόλας και μας έφτιαξε ακόμα περισσότερο. Ουσιαστικά και μας είπε ότι τουλάχιστον εγώ αυτό ένιωσα, ότι αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να παίξει το παιχνίδι του αύριο το βράδυ στην Τούμπα, είναι πολύ κοντά στην πρόκριση. Δηλαδή έχει τροτά σημεία αρκετά η Μαρσέη. Τουλάχιστον αυτό ένιωσα εγώ ακούγοντάς τον. Ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά μας έδωσε καμία. Κάνα τι, πρε παιδί μου. Προσοχή στο Μίλικ. Οκ. Λογικό. Ναι, εντάξει, αυτό τον ρώτησα. Βέβαια, περιμένουμε και το επίσημο της αποστολής τώρα. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, νομίζω, επίσημα η αποστολή. Εκτός αν έχασα κάτι τα τελευταία λεπτά στη διάρκεια του διαλύματος. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το μάτς, θα το συζητήσουμε φυσικά. Αλλά έχω δύο θέματα πολύ μεγάλα για το ξεκίνημα της κουβέντας μας, της σημερινής μας επαφής, κύριε Τσόχο. Το πρώτο είναι τα χθεσινά παιχνίδια ουσιαστικά, και τα δύο, γιατί είχαμε και την έκπληξη, όπως φάνηκε, του αποκλεισμού της Μπάγκερν. Το μάτς στη Μαδρίτη, τη σφαγή της Τσέλσι. Μπορείς να μου πεις λίγο, σε παρακαλώ, γιατί εγώ το έβλεπα από μακριά και δεν είχα ήχο. Για ποιο λόγο ακυρώθηκε το γκολ της Τσέλσι, εκείνο με το VAR? Για χέρι του Αλόνσο. Ναι, ναι, ναι. Ότι από αυτή την επαφή με το χέρι αποκτά πλεονέκτημα για να σκοράρει. Ο κανονισμός λέει ότι αν έρθει πάσα, έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι. Αν ήταν πάσα αυτό ή αν ήταν κοντρόλ για να συνεχίσει μια προσπάθεια, δεν θα δίνονταν φάουλ. Μόνο αν ήταν χέρι που. Αυτός που το έκανε πέτυχε τον γκολ. Και από αυτό το χέρι απέτυχε πλεονέκτημα. Χτυπάει στο χέρι του η μπάλα. Χτυπάει. Ναι, χτυπάει στο χέρι του. Αλλά μετά από 17 replay. Μπορούμε να το δούμε. Ευτυχώς, ναι, ναι. Ευτυχώς για την οικονομία, γιατί και εγώ πολύ αμφιβάλλω. Ευτυχώς για την οικονομία του μάτς, το 0-3 έγινε. Αν δεν είχε γίνει το 0-3, γιατί αυτό είναι ένα γκολ που πετυχαίνει ο Αλόνσο στο 0-2. Και δεν μετράει. Και μετά από λίγο η Τσέλσι βρίσκει ένα άλλο γκολ που το κάνει το 0-3. Γιατί αν δεν είχε γίνει το 0-3 στην πορεία του μάτς, θα έλεγα ότι μπορεί να συμφωνούσα και πολύ μαζί σου, ότι ποιος μου λέει τώρα εδώ ότι δεν έχουμε αλλίωση αποτελέσματος. Είναι. Μα γίνεται 0-4 και έτσι όπως γίνεται και όλο το μάτς μετά, πάμε στην παράταση. Δεν αποκλείεται αν μετράει τον γκολ κανονικά. Τέλος πάντων, εντάξει. Επειδή είναι επίπεδο Champions League και αυτό είναι που με προβλημάτισε εμένα πολύ χθες το βράδυ. Ναι. Γι' αυτό. Έχεις ακόμα και το εισιτήριο, το δίνεις ή το κλείωσες στους φίλους του ΠΑΟΚ? Ποιο εισιτήριο? Α. έχω ένα μέσα στην τσάντα μου. Δεν τα λες αυτά, γιατί θα βγεις μετά στον δρόμο. Έχω ένα που, εντάξει, είναι για να το δώσω κάπου. Που το έχω υποσχεθεί. Ναι. Θα λέω, μην τα λες αυτά στον αέρα. Βγαίνει και κυκλοφορεί στον δρόμο. Όλοι θα ξέρουν ότι είσαι ένα εισιτήριο στην τσάντα. Α, δεν βγαίνω σήμερα, δεν βγαίνω. Και χθες έφυγα χωρίς τσάντα. Τα αφήνω εδώ. Στο ραδιό. Πάνω γίνεται ένας χαμός, πραγματικά. Εντάξει, λογικό είναι. Θα είναι και, καλά, απολύτως. Θα είναι και γεμάτο το γήπεδο. Πριν από αυτά όμως, πριν τα ποδοσφαιρικά και πριν πάμε στο Champions League πάλι και στο μάτς του ΠΑΟΚ, θέλω να το σχόλιο σου, γιατί δεν άντεξα και χθες το βράδυ, σου έστειλα μέχρι και με ηχητικό. Εσύ πού ήσουν, την ώρα στη τηλεόραση, που σου έστειλα? Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Θέλω, κάθομαι αναπαυτικά στην καρέκλα μου και θέλω το σχόλιο σου για τα όσα συνέβησαν χθες. Την καταιγίδα, τέλος πάντων, που προέκυψε χθες στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού με πρωταγωνιστή, μετά από καιρό, πολύ καιρό, αρκετό καιρό τέλος πάντων, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Να. Τους πήρε παραμάζωμα όλους. Σχεδόν όλους. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει μια τέτοιου αντίδραση. Θέλω να πω ότι
όταν λειτουργείς ως οπαδός και μόνο ως τέτοιος, διοικώντας μια ομάδα, υπάρχουν και τέτοιου είδους, πώς θα το πω, ξεσπάσματα, που δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν έχει δίκιο σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, τη λειτουργικότητα της ομάδας που δημιούργησαν οι συγκεκριμένοι θρύλοι του Παναθηναϊκού, γιατί εγώ στέκομαι κυρίως στον Διαμαντίδη και στον Αλβέρτη, τον αλλάξε ένα προπονητή που δεν είχε και τα σημαντικότερα και τα μεγαλύτερα αποτελέσματα είναι σύνηθες. Στέκομαι στους άλλους δύο και στον τρόπο με τον οποίο αποπέμφθηκαν, γιατί επίσης το ότι είναι θρύλοι του Παναθηναϊκού δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν αποτύχει σε ό,τι ανέλαβαν. Δεν εγγυάται κανείς ότι όποιος ήταν θρύλος του μπάσκετ όπως ο Διαμαντίδης μπορεί να γίνει και ένας παραγωγικός θρύλος του μπάσκετ. Μπορεί να μην το έχει ο άνθρωπος. Βρίσκεται ο τρόπος στο τέλος της ζώνης να πάρεις ένα πολύ ωραίο διαζύγιο, να τον ευχαριστήσεις δημόσια για την προσφορά του και να πας παρακάτω. Αλλά όταν λειτουργείς ως οπαδός πάνω στην θολούρα μιας μεγάλης ήττας, λες τέτοια πράγματα. Όπως τα ίδια τα οποία λέει ο οπαδός που βλέπει το μάτσο από την τηλεόραση ή ο οπαδός που είναι στο γήπεδο, και ξεχνάς και ιστορίες και προσωπικότητες και ό,τι θες. Και παίρνεις τέτοιου είδους αποφάσεις. Αυτό συνέβη χτες. Τόσο απλό και τόσο λάθος. Δεν χωρά αμφιβολία. Ξαναλέω, δεν κρίνω την αποτελεσματικότητα των κινήσεων και των αποφάσεων των συγκεκριμένων δύο ανθρώπων. Μπορεί, ξαναλέω, όντως εδώ να υπάρχει ένα ζήτημα αποτυχίας. Δεν έχω ιδέα, δεν είμαι καταλληλότερος να το κρίνω. Ξαναλέω ότι υπάρχει τρόπος για να το αντιμετωπίσεις πολύ διαφορετικός από τον τρόπο τον οποίο το χειρίστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ναι, είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, χθες το βράδυ. Και πάλι. Πάλι, άλλη μια φορά που λειτουργήσε ως οπαδός. Αυτός έχει τις μετοχές, έχει πει ότι πουλάει τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει βρεθεί κάποιος να τον αγοράσει, έτσι δεν είναι? Άρα αυτός κινεί τα νήματα άσχετα με το ποιος έχει μπροστά, ας πούμε, τα ονόματα ή που είχε μπροστά τα ονόματα αυτά. Η αλήθεια είναι, χωρίς και πάλι να είμαι ο πλέον κατάλληλος να μιλήσω γι' αυτό, ότι είχε δώσει τα κλειδιά στο χέρι. Δηλαδή τις μετοχές τις είχε. Είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το μπάτζι του Παναθηναϊκού είναι πολύ απλή διαδικασία. Πόσα βγάζει από τηλεοπτικό συμβόλαιο, από εισιτήρια διαρκείας, από χορηγούς, από τα έσοδα από την Ευρωλίγκα, μπλα 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 μπλα. Τόσο μπορείτε να χαλάσετε. Εμφανίστηκε ένας από τους παράγοντες δεύτερης ταχύτητας του Παναθηναϊκού να πει ότι αυτά τα δύο χρόνια δεν έγινε και ακριβώς αυτό. Χρειάστηκε να βάλει και από την τσέπη του κάποια χρήματα. Όχι τα χρήματα που έβαζε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά χρειάστηκε να συμπληρώσει και ότι ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο και αυτό στην απόφασή του. Ότι και τα κάνατε μουσκεμα και δεν τηρήσατε το όσα βγάζουμε, τόσα χαλάμε, αλλά χρειάστηκε να βάλετε μερικά χρήματα. 3 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται ότι έχει ξεφύγει ο προϋπολογισμός του Παναθηναϊκού τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Περίπου, στον οποίο δεν ασχολείται με τις αποφάσεις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος λόγος δεν ήταν αυτός. Ο κύριος λόγος ήταν ότι θεώρησε ότι πρέπει να παρέμβει. Δείτε, αυτό που έβλεπε ήταν πολύ ενοχλητικό για την ιστορία του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι αυτό το διάστημα, ειδικά τη φετινή σεζόν, όλες οι απόψεις συγκλίνουν και όλα τα ρεπορτάζ συγκλίνουν στο ότι δεν ανακατεύτηκε. Δεν είπε δηλαδή πάτε αυτόν τον προπονητή. Δεν είπε μην πάρετε αυτόν τον παίχτη. Δεν είπε διώξτε αυτόν τον παίχτη, πάρετε τον άλλον παίχτη. Ή δεν είπε κατά τη διάρκεια τη σεζόν δεν κάνει αυτός ο προπονητής μέχρι τώρα. Διώξτε τον. Τους άφησε να παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις. Θεώρησε ότι αυτή ήταν η στιγμή που έπρεπε να παρέμβει ξανά και να πάρει ο ίδιος αποφάσεις. Αλλά δεν έπαψε ποτέ να είναι μεγάλο μέτοχος, γιατί δεν έπαψε ποτέ. Ναι. Δεν βρήκε ποτέ τον τρόπο να παραχωρήσει τις μετοχές. Κλέβω τον τίτλο από ένα άρθρο στο Γκαζέτα που βλέπω εδώ του Γιώργου του Κούβαρη.
όταν λειτουργείς ως οπαδός, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Γιατί σκέφτομαι ότι αν είχα απέναντί μου 10 Παοξίδες, 10 Αριανούς, 10 Ερακλειδείς, 10 Ολυμπιακούς, 10 Παναθηναϊκούς κτλ. Και τους ρωτούσα αν θέλετε, η ερώτηση ήταν αν θέλετε ο πρόεδρός σας, ο μεγαλομέτωχός σας να είναι τρελός οπαδός της ομάδος, νομίζω ότι όλοι αυτοί θα μου απαντούσαν ναι. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω να υπήρχε καμιά ένσταση από κανέναν. Άρα... Ναι, δεν είναι κακό να είσαι οπαδός της ομάδας και να είσαι ιδιοκτήτης της ομάδας, καθόλου κακό, αρκεί να μην συμπεριφέρεσαι, αρκεί μάλλον ο ρόλος του ιδιοκτήτη να μην ταυτίζεται με αυτόν τον ρόλο του οπαδού. Διότι τότε στις βραδιές που θολώνεις, αν αποφασίζεις το κριτήριο του οπαδού, είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθείς και σε λανθασμένες αποφάσεις. Απ' την άλλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, αν η συγκεκριμένη οικογένεια και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην πορεία δεν λειτουργούσαν ως οπαδοί, ναι, τα περισσότερα από αυτά που έχει κάνει ο Βασκετικός Παναθηναϊκός δεν θα είχαν γίνει ποτέ. Γιατί ποιος θα έχανε κάθε χρόνο 7, 8, 10 εκατομμύρια ευρώ, δεδομένα γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να τα πάρει ποτέ πίσω αυτά τα χρήματα. Κανένας businessman των σπορ δεν θα το έκανε αυτό. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε στην χθεσινή βραδιά. Είναι ευρωπαϊκή εβδομάδα και αυτή, ευτυχώς. Έχουμε και στο τέλος βέβαια και την ελληνική βραδιά. Θα κλείσουμε με ελληνική βραδιά το βράδυ της Κυριακής. Είναι όπως τα μαγαζιά. Απόψε ελληνική βραδιά. Τα πρόγραμμα από ξενοδοχείο ακούστηκε. Στα δύο ποτά το τρίτο δώρο. Έχουμε και Ladies Night την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, χθες το βράδυ τι μάτς είδαμε. Τι κρατάς έτσι, 2-3 τίτλους ουσιαστικά δώσουμε για τις ματσάρες αυτές που είδαμε χθες το βράδυ. Είδαμε μια καταπληκτική Τσέλσι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πέρασε Ρεάλ. Πολύ δύσκολα βλέπεις τέτοιου είδους ρεβάνς μέσα σε 6 βράδια. 6 βράδια έχουν περάσει από το παιχνίδι στο Stamford Bridge, όπου μια ομάδα που έχει τυχθεί στην έδρα της 3-1 κάνει τόσο ολοκληρωτική εμφάνιση στη ρεβάνς και το φτάνει το μάτι στην παράταση. Μάλιστα έχοντας φτάσει στο 3-0 και έχοντας ευκαιρίες για να το κάνει και 4-0. Νομίζω όμως ότι στην πραγματικότητα η διαφορά των δύο ομάδων δεν ήταν η διαφορά του Stamford Bridge. Πιθανότητα η διαφορά των δύο ομάδων δεν ήταν και η διαφορά εχθεσινή. Αλλά ήταν τόσο κοντά που η πρόκριση δεν μπορούσε παρά να κρυθεί στη λεπτομέρεια. Κρίθηκε τελικά στη λεπτομέρεια. Ο Τούχελ έχει παράπονο από την διαιτησία χθες και για την περίπτωση που συζητήσαμε νωρίτερα και για 2-3 άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει κανένα παράπονο από την ομάδα του. Ξαναλέω, σπάνια το βλέπεις αυτό, αλλά το Champions League είναι μια διοργάνωση στην οποία το βλέπεις αυτό. Άλλωστε η Real είναι η τρίτη φορά την τελευταία πενταετία που είτε την πατάει με τέτοιο τρόπο είτε σχεδόν την πατάει. Θυμίζω το 18, σεζόν 17-18, Juventus Real, πρώτος αγώνας, 0-3. Είναι προεμιτευτική φάση. Real Juventus δεύτερος αγώνας, 0-3. Στο 90 φεύγα, πέναλτι υπέρ της Real, πολύ αυστηρό, είχε κάνει έξαλλο το Μπουφόν. Και στις καθυστερήσεις σημειώνει Real 1-3 και παίρνει την πρόκριση. 19 φάση των 16, Άγιαξ Ρεάλ 1-2, πρώτο μάτς, Ρεβάν στον Μπερναμπέου, Ρεάλ Άγιαξ 1-4 και αποκλεισμός, ναι, στην Ρεάλ. Και χθες τρίτη φορά που του συμβαίνει. Επίσης είναι μια δικαίωση το χθεσινό μάτς της UEFA και της κατάργησης του εκτός έδρας γκολ. Δεν ξέρω αν θα το είχαμε δει ποτέ αν μέτραγε το εκτός έδρας γκολ. Αν ήξερε δηλαδή η Chelsea ότι μπορεί να πήγαν στην παράδοση επειδή το σκορ ήταν ατόφιο, αλλά η Chelsea μπήκε να παίξει το μάτς ξέροντας ότι αν κερδίσει 2-0, άρα θέλει 2 γκολ, το στέλνει στην παράταση. Αν μέτραγε το εκτός έδρας γκολ, ακόμα και το 2-0, αν κέρδιζε, δεν της έδινε παράταση. Την απέκλειε. Έπρεπε δηλαδή δεδομένα να βάλει 3 γκολ. Ήταν διαφορετικό. Εδώ μας ευνόησε για να δούμε διαφορετικού τύπου ρεβάνς από αυτή που
μπορεί να βλέπαμε αν μέτραγε το εκτός έδρας γκολ. Στο άλλο, δεν συνέβη κάτι παράξενο. Είχαμε συζητήσει αρκετά ότι αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη σε αυτή τη φάση και να βρεθεί στα ημιτελικά, αυτή είναι η Villarreal. Γιατί στο Real Chelsea, όποιος και αν παίρναγε, δεν θα ήταν έκπληξη. Στο City Atletico, ακόμα και αν παίρναγε, αν περάσει η Atletico, δεν είναι μεγάλη έκπληξη. Δεν είναι ότι στην αρχή της σεζόν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Atletico να είναι στα ημιτελικά. Απλώς η κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα η Atletico και η κατάσταση στην οποία τώρα βρίσκεται η Manchester City το κάνουν λίγο έκπληξη. Στην πραγματικότητα όμως ήταν ένα πολύ δυνατό ζευγάρι. Στο Liverpool Benfica δεν μπορούσε να γίνει έκπληξη. Δεν έγινε και δεν θα γίνει έκπληξη. Άρα πού μπορούσε να συμβεί έκπληξη μόνο στους 4 ημιτελικούς? Στο Bayern Villarreal. Και έγινε. Χθες στάθηκε πολύ τυχερή η Villarreal που παίρνει αυτή την πρόκριση με 1-1. Αλλά είχε σταθεί πολύ άτυχη στο πρώτο μάτς που το είχε κερδίσει μόνο 1-0. Οπότε αν δεις την συνολική εικόνα και των δύο παιχνιδιών, νομίζω ότι η έκπληξη δικαίως ήρθε. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι πέρασε η πιο τυχερή ομάδα. Ήταν ένα μάτς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Villarreal το έφτασε με την Bayern να παίζει την πρόκριση στις λεπτομέρειες. Και στην συνολική εικόνα και των δύο παιχνιδιών, οι λεπτομέρειες μοιάζει να ήταν αυτές που διαχειρίστηκε πιο σωστά η Villarreal από αυτές που από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η Bayern. Κύριε Τσόχο, αύριο θα είστε εδώ μαζί μας. Εξυπακούεται. Τα είπαμε αυτά. Ωραία, να κανονίσω δηλαδή κάτι. Εγώ 12 με 2 θα να είμαι ελεύθερος υπηρεσίας. Καθυστέρηση με τα αεροπλάνα και τα λοιπά, κανονικά από το ξεκίνημα της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.